σε σένα ναι μιλάω. Hey, σε σένα που αγαπάω. Hey, η φλόγα πάει να σβήσει και η αντιστροφή μέτρηση έχει αρχίσει. Hey, σε σένα ναι μιλάω. Hey, σε σένα που αγαπάω. Hey, η φλόγα πάει να σβήσει και η αντιστροφή μέτρηση έχει αρχίσει. Εντάξει, υπήρχαν, ήταν πολύ πασαλημένο και μουντό γενικά και ο ήχος εκεί. Εγώ έχω να πω ότι η προσπάθεια έγινε. Ναι. Την έκανα την προσπάθεια. Ήτανε ντουέτο δύο γυναίκες, ένα ντουέτο άντρας-γυναίκα, Καρβέλας-Βύση. Δεν είμαι η Βύση, δεν είμαι ο Καρβέλας. Εμένα αυτό που με πείραξε και με έκανε να κλάψω μετά, ναι, μωρό, ήτανε η κακή κριτική, ο τρόπος, και όχι μόνο για μένα και για τα άλλα παιδιά που άκουγα. Ένιωσα ότι είμαι σε ένα κέντρο διασκέδασης, βγαίνω να τραγουδήσω και είναι ένα τραπέζι με τέσσερα άτομα που χλεβάζει. Αυτό ένιωσα. Δηλαδή, σε πολλές κριτικές γελούσαν και όλες οι κριτές. Ήταν ανεπίτρεπτο. Η Χρύσα την πήρε πάρα πολύ από κάτω. Εγώ δεν το πήρα όπως η Χρύσα χθες, να είμαι ειλικρινής. Σκεφτόμασταν ένα. Το λέω πραγματικά, δεν θα ήθελα να έχω κανένα άλλο ντουέτο πρώτο, τουλάχιστον με κανέναν άνθρωπο, χωρίς το παρέξι. Λοιπόν, δεν το ρίχνω πουθενά. Όχι, ρε, δεν το ρίχνουμε. Προσπαθήσαμε, το κάνω πρώτη φορά. Πρώτη φορά κιόλας χορεύω και κάνω έστω αυτό που έκανα. Το acting που είχαμε το ρεαλιστικό. Παρ' όλα αυτά, εμένα αυτό που με έκανε χάλια ψυχολογικά και ήρθα κατευθείαν και έκλαψα και σου λέω δεν είμαι καλά, ήταν η κριτική, ο τρόπος κριτικής. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Χρυσάκι μου, να σου πω κάτι. Μαζί σας είμαστε. Εγώ δεν μπορούσα να ακούσω κριτική μέχρι και να έρθω στην Ακαδημία. Ακούγα κριτική και πάθαινα κρίση άγχους. Εχθές φλίκαρα τα αυτιά μου πρώτη φορά και είπα: θα ρωτήσω την Μπένη, θα ρωτήσω τη Βασιλή και θα ρωτήσω. Τους ακούω και αυτούς, τους δέχομαι. Γι' αυτό και εγώ μετά λέω: ας πω χρόνια πολλά στον μπαμπά μου. Καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Να πω λίγο κάτι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη με τη Χρύσα όμως. Θέλω να είσαι και εσύ χαρούμενη. Εγώ αυτό που ήθελα να πω σχετικά και με τον ντουέτο είναι ότι είμαστε εδώ 5 εβδομάδες. Είναι η πρώτη φορά εγώ προσωπικά που συνειδητοποίησα ότι εσείς, οι καθηγητές, είστε πραγματικά μαζί μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον κύριο Μεταξόπουλο σε διαφημιστικό διάλειμμα να πηγαίνει και να ζητάει το λόγο από την Κριτική Επιτροπή σχετικά με τον ντουέτο. Και εμένα αυτό, για μένα αυτό είναι τεράστιο respect. Οπότε αυτό αξίζει ευχαριστία. Αυτή η κίνηση για μένα ήταν πραγματικά απόλυτο σεβασμός και ότι όσο νιώθουμε ότι θέλετε πραγματικά να αποδίδουμε κάθε φορά. Και δεν είναι να το κάνουμε μόνο για μας, λοιπόν. Έχετε καταλάβει ότι είμαι άνθρωπος εκρηκτικός. Όταν βλέπω δηλαδή κάποιος να αδικείται ή κάποιος να παραβιάζει τη δική μου αισθητική ή τη δική μου ύπαρξη, δεν μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Μου είναι αδύνατο. Με φοβάμαι.